Ξεσπά ο πατέρα του 35χρονου που πέθανε μετά τον εμβολιασμό του με Pfizer στην Κόρινθο, καθώ προχώρησε σε μια δήλωση με την οποία απαντάει στα όσα ανέφερε το νοσοκομείο. Ο άτυχο άνδρα έκανε το εμβόλιο τη Pfizer στο νοσοκομείο Κορίνθου την πρώτη δόση για την ακρίβεια την περασμένη Παρασκευή 16 Ιουλίου και την επόμενη μέρα αισθάνθηκε διαθεσία και πυρετό. Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, αλλά έπαθα ανακοπή και κατέληξε το βράδυ τη Παρασκευή 23 Ιουλίου, μία εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό του. Στη συνέχεια, το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υποστήριζε πω ο άνδρα πέθανε από τον κορονοϊό και όχι από το εμβόλιο. Ποια είναι η αλήθεια, άγνωστο. Αυτή αναζητεί και ο πατέρα του αδικοχαμένου άνδρα. Όπω τονίζει, οφείλουμε να ενημερώσουμε για τι ψευδεί ανακοινώσει του νοσοκομείου ει μνήμη του παιδιού μα. Αρχικά τη δύο καθυστέρηση του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τη μη συνεργασία του για την παροχή βοήθειά του στο παιδί μα με συνέπεια το χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Επίση, το νοσοκομείο αναφέρει ότι το παιδί μα δέχτηκε ενδοτραχιακή διασωλήνωση και έναρξη καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση. Εμεί οι γονεί του δηλώνουμε ότι ποτέ δεν δέχτηκε ενδοτραχιακή διασωλήνωση, αλλά μόνο καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση με μαλάξει χεριών και όχι φυσικά με απεινιδωτή όπω έπρεπε να είχε γίνει. Το νοσοκομείο Κορίνθου δεν διενεργεί καμία θερμομέτρηση ή έστω κάποιο τεστ παρά μόνο ένα φτωχό ερωτηματολόγιο, καθιστώντα τη διαδικασία επικίνδυνη για κάποιον που ίσω νοσεί από COVID και είναι για όλα αυτά τα προαναφερόμενα, το αποτέλεσμα είναι ότι ένα νέο άνθρωπο πέθανε έξω από την πόρτα του νοσοκομείου σε προθάλαμο κοινή θέα, ενώ πέντε λεπτά πριν μιλούσε με τον πατέρα του.